Hi my friends, γεια σας φίλοι μου. Αφού το έβαλα σε άλλο τραπέζι προσωρινά για να κάνω τα τεστ όλο τον mini lathe, ξεβίδωσα το τσοκ και με το δικό του τώρα κοπτικό και με τη δική του ευθυγράμμιση προσπαθώ να φέρω την πλάκα όσο γίνεται πιο τέλεια. Της πήρα ένα πάσο και τη γυάλισα με αυτά τα γυαλιστικά εδώ και χάνει ένα εκατοστό του χιλιοστού. Άμα δείτε, ίσως και να μην είναι καθόλου ένα εκατοστό, απλώς από γρατζουνιές που το μάτι δεν τις βλέπει. Βέβαια πάει μια γραμμούλα πίσω εκεί και τώρα θα πάει μια γραμμούλα μπροστά. Μισό εκατοστό, ένα εκατοστό, όταν βάζω μπρος τρέμει. Γιατί γενικά τώρα αυτός ο μικρός τόρνος δεν είναι στηριγμένος καλά, είναι σε ένα πρόχειρο τραπέζι εδώ πάνω. Βλέπετε, και υπάρχουν τρέμουλα. Αν δεν βιδώσει κάπου σταθερά αυτό το πράγμα σε γερή βάση, υπάρχουν τρέμουλα της τάξης 1-2 εκατοστά του χιλιοστού. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλο. Το κάνω με αυτό το κοπτικό εργαλείο της τρύπας που είναι μακρύ, γιατί το άλλο δεν έφτανε, είχα πέντε τέρμα μέσα. Πιστεύω ότι είναι εντάξει. Τώρα πρέπει να στηρίξω την κάμερα και να βάλουμε το τσοκ. Αρχίζουμε με γραφή. Εδώ έχει ένα σημάδι. Here is a mark. The same mark for accurate is in the chalk.
I'm ready for the choke. Good, good plate. Good plate. Ελπίζω, I hope, all going good. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Βάλω και λίγο λάδι. Είχε και ένα κομματάκι εδώ. Ρέσι. Ευτυχώς που το αντελήφθηκαν. Έχουν πέσει τόσο ακριβώς οι τρύπες που δεν με δυσκολεύει να βάλω τις βίδες, δεν βρίσκουν. Πάνε πολύ καλά. Πρώτη φορά στη ζωή μου. The hole and the crease is very exactly without any problem. Just in the center. Και επίσης αυτό το τσόκ είναι cam lock τσόκ. Είναι για άλλο μηχανισμό για spindle και το προσάρμοσα μια και το είχα αγοράσει και υπήρχε με αυτή την πλάκα. Δημιούργησα κονικό 7,75 μοίρες και μου πήγε καλά σχετικά. Να και το γρέζι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχω, αλλά μπορώ να πω σχετικά πήγε αρκετά καλά. Thank you.
αρχίζουμε το βίδωμα. Under 60 millimeters. Very pink chalk for this small overlay. Number 2. Double check.
αυτό. Ήρθε ο Τζακ, ο Αλάνης. Ήρθε ο Τζακ. Thank you.
Θες να σε πάρω βίντεο? Ήρθες να ξεκουραστείς? Ξεκουράσου. Εντάξει. Μου μιλάει, όταν δεν του δίνω σημασία μου μιλάει νιάου νιάου. Εντάξει, ξεκουράσου τώρα εκεί. Σε είδαν και οι φίλοι. Δεν ξέρω γιατί έχω αυτό το τρέμολο. Ναι, χάνω τα 5 εκατοστά του χιλιοστού. Γιατί πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτα ταιριασμένο το τσοκ με την πλάκα. Αυτό που έκανα δεν το έχει κάνει κανείς, πιστεύω, στο YouTube και στην πράξη. Να βάλω ένα τσοκ που έχει σύστημα cam lock, που έχει πολύ ιδιαίτερη εσοχή με απόλυτη ακρίβεια και μοίρες, και να το ταιριάξω σε αυτή την πλάκα πατέντα. Γιατί το είχα το τσοκ, το αγόρασα καινούριο για άλλη δουλειά, για τον άλλο τόνο το είχα πάρει, αλλά είχα πάρει το 3 ενώ έπρεπε να πάρω το 4 που το αγόρασα εκ των υστέρων, και το 3 είναι με στενότερη διάμετρο και ήταν μου άχρηστο, και είναι ένα πολύ καλό τσοκ της εταιρείας HBM, πολύ καλό τσοκ, αλλά εδώ θα κάνει, πιστεύω, τη δουλειά του μια χαρά. Τα 5 εκατοστά του χιλιοστού για τέτοιο τόρνο δεν είναι τίποτα. Take it easy, Jack. Τι θέλεις? Όπου βρίσκει κοιμάται. Μια μικρή αστάθεια, 5 εκατοστού του χιλιοστού. Θα βάλω και ένα... Εχθές έβαλα ένα κομμάτι που δεν το είχα τελειώσει. Εδώ. Αυτό εδώ. Το οποίο, μπορώ να πω, καλά πήγε. Και είναι και σκληρό. Καλά το πήγε. Τώρα θα βάλω ένα αλουμίνιο να δω πως το κάνει και τα λέμε. Έβαλα ένα κομμάτι, είμαστε έτοιμοι και θα του πάρω ένα πάσο να δούμε τι γίνεται.
very beautiful face. It's the time for sleep, 12 o'clock. Milling machine, my milling machine, a big milling machine. And I have made the milling lathe. Here is the controller for the stepper motor for this and this. Very beautiful face. Thank you. I see you to the next video. Thank you very much, my friend. I continue to milling lathe. For this time all is okay. Γεια σας φίλοι μου, καλό βράδυ. Ευχαριστώ που παρακολουθείτε τα βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Και προχωράμε σιγά σιγά την κατασκευή του μικρού τόρνου. Αυτά. Ήρθε κουρασμένος ο Τσάκ όλη μέρα και νίγαγε τις γάτες και την Γενάρης και ξέρετε πρώτα το Γενάρη τι κάνουν τα γατιά και είναι πτώμα, έφαγε και την έπεσε για ύπνο κακομοίρης. Είναι και νεαρός, 2 χρονών. Είναι στην εφηβεία. Good night. Thank you. Bye bye.